Άλλο ένα Happy Traveler ξεκινάει και ταξιδεύουμε εντός Ελλάδος στην αγαπημένη μας Ήπειρο. Εκεί που η μαγεία της φύσης με τα καταπράσινα παρθένα δάση συναντάνε τη μακραίων ιστορία και τις παραδόσεις αυτού του ευλογημένου τόπου. Είμαστε αυτή τη στιγμή εδώ, στο Γυφτόκαμπο, ανάμεσα στην Τύμφη και στην οροσειρά της Πίνδου. Η Σαρακατσάνικη Στάνη είναι ένα υπαίθριο μουσείο που δείχνει το πώς ζούσαν παραδοσιακά οι Σαρακατσάνοι, οι οποίοι ήταν νομάδες κτηνοτρόφοι. Ως νομάδες κτηνοτρόφοι περιπλανιόντουσαν στα βουνά με τα ζώα και μέναν τα βράδια σε τέτοιους καταβλισμούς με αυτού του είδους σκαλίδες. Εδώ ήταν η κουζίνα, το μαγειρίο. Είμαστε στο Λιοχώρι, ένα μικρό γραφικό χωριό στους πρόποδες της Τύμφης από την ανατολική πλευρά, και εδώ έρχεσαι να δεις τους καταράκτες που έχει. Αλλά είναι περίπου 20 λεπτά περπάτημα. Αφήσαμε το αυτοκίνητο στο κέντρο του χωριού και κατεβαίνουμε με τα πόδια. Έλα να σου φτιάξω ένα καφεδάκι. Τι ωραία που είναι εδώ πέρα η αυλή σας αυτή. Γλυκό κερασάκι. Χειροποίητο. Αυτά εδώ σαν τίποτα, ε. Αυτά είναι τρομερό, ε. Τέλειο ήταν, το φάγα όλο. Δεν μπορούσα να το αφήσω. Πήρα ενέργεια για να κατέβουμε στους καταράκτες τώρα. Για μας. Και έρχονται και οι κόσμοι για τον καταράκτη, ε. Τώρα, εδώ γίνεται χαλασμός. Εμείς πηγαίναμε μικρά παιδιά κάτω και κάναμε μπάνιο εκεί πέρα για να πληθούμε. Κατάλαβα. Και ενώ ότι τώρα το ανακάλυψαν οι τουρίστες και έρχονται. Τώρα γίνεται λαϊκό προσκύνημα. 200-300 άτομα. Σοβαρά. Και παραπάνω. Και παραπάνω. Ένας από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος πλάτανος σε όλη την Ελλάδα. Κοιτάξτε πόσο μεγάλος είναι ο κορμός του. Πόσα άτομα χρειάζονται για να το αγκαλιάσουνε? 10 άτομα για να τον αγκαλιάσουν τον πλάτανο χρειάζονται σίγουρα. Απ' την κάτω μεριά του πλάτανου έχει βρύσει. Να γεμίσουμε το παγούρι μας να είναι γεμάτο. Στον γυρισμό. Κουράγιο. Κουράγιο. Άντε, γεια σας. Ωραία. Στον γυρισμό κουράγιο, γιατί θα είναι ανηφόρα. Αλλά εδώ στο Σμόλικ ανεβήκαμε, δεν μασάμε. Είναι περίπου 1000 μέτρα για να φτάσουμε και το όνομα του καταράκτη είναι Μπάλτα Ντιστρίγκα. Το μονοπάτι είναι πάρα πολύ καλό και άνετο. Το μόνο δύσκολο είναι το κατηφόρα ανηφόρα, ειδικά στο γυρισμό. Παντού νερά. Να, εκεί πάνω είναι το χωριό, από εκεί ξεκινήσαμε. Και συνεχίζουμε. Είμαστε στο μέσο της διαδρομής και τώρα ξεκινάει το μεγάλο κατέβασμα. Τα τελευταία 400 μέτρα. Κατεβαίνεις και κατεβαίνεις και όσο κατεβαίνεις σκέφτεσαι το ανέβασμα μετά. Θα ήταν καλύτερα να ήταν πρώτα η ανηφόρα, μετά να βούταγε στο καταράκτη και μετά να έχεις κατηφόρα. Φτάσαμε, σχεδόν φτάσαμε. Έμειναν μόνο 36 μέτρα. Και εκτός αυτού, ακούμε το καταράκτη από εδώ που είμαστε τώρα. Φτάσαμε στο καταράκτη του Λιοχωρίου. Κοιτάξτε πόσο όμορφο μέρος είναι αυτό. Έχει και μια φυσική πισίνα εδώ μπροστά. Μια γαλάζια λίμνη.
Αυτό το νερό καταλήγει στον Βοηδωμάτι, ο οποίος είναι στα περίπου 200 μέτρα από εδώ. Και το μέρος είναι πάρα πολύ όμορφα διαμορφωμένο. Τους από το μονοπάτι έχουν φτιάξει και εδώ πέρα το χώρο, έτσι ώστε να υπάρχει μια εξέδρα για να κάθεται ο κόσμος, ο οποίος σήμερα είναι πάρα πολλής. Είναι αρκετά κρύο. Πάμε στον ήλιο γρήγορα. Βατραχάκι. Γυρίνος. Μωρό βατραχάκι. Γυρίνος. Γεια σας. Γεια σας. Βγάλαμε ανεμνηστική φωτογραφία. Κάναμε και τη βουτιά μας, εννοείται. Σιγά μην ερχόμασταν εδώ χωρίς να κάνουμε βουτιά. Έχει ένα ακόμα μονοπάτι, το οποίο βγαίνει σε αυτή εδώ την πλατείτσα, από την οποία βλέπεις απέναντι το καταράκτη. Και εδώ είναι ένα πολύ ωραίο μέρος για άραγμα. Και για μπισκότο. Μπισκότα με πίτουρο από 100% αλεύρι ολικής άλεσης, από βρώμη, κριθάρι και σιτάρι. Και αυτά είναι γεμιστά με κρέμα bitter σοκολάτα. Επιστρέψαμε πάλι πάνω. Εντάξει, ήταν λίγο κουραστικό, αλλά παλευότανε. Πάμε τώρα στην πλατεία του χωριού. Το όνομά σας? Έφη. Κυρία Έφη. Ναι. Τι σημαίνει αυτό που γράφει εκεί πέρα? Το χωριό εδώ είναι Βλαχοχώρη και σημαίνει καλώς ήρθατε. Καβλάχικα. Γίνει Βινίτο. Εγώ βέβαια δεν είμαι Βλάχα, αλλά το χωριό είναι Βλαχοχώρη. Εσείς πόσο λέτε ότι είναι ο πλάτανος? Περίπου 1500 χρόνια. 1500, άκουσα 1000, άκουσα 2000, αυτό... άκουσα 200. Όχι, είναι πάνω από τα 1000 έτσι. Σίγουρα. Νομίζω κατά μεγάλο ποσοστό το μυστήριο της ηλικίας του πλάτανου λύθηκε. Είναι σχεδόν 1500 ετών, επειδή η περίμετρος του κορμού είναι περίπου 14 μέτρα και επιστημονικά υπολογίζεται ότι κάθε μέτρο είναι ένας αιώνας. Άρα 14 με 15 αιώνες. Φυσικό ψυγείο! Βάζουν το καρπούζι μέσα στο παγωμένο νερό της πηγής. Ο καταράκτης που πήγαμε, χειμώνα. Για να τον δούμε. Δεκαέξι Φεβρουαρίου φέτος το χειμώνα και παγωμένη και χιονισμένη. Εμείς πηγαίνουμε συχνά, είμαστε ντόπιοι από εδώ και πάμε συνέχεια. Μένετε εδώ και το χειμώνα εσείς? Μένουμε εδώ και το χειμώνα. Έχει πολύ χιόνια εδώ το χειμώνα? Ναι, τελευταία πέρσι έχει ρίξει πολλά χιόνια και στα βουνά γύρω γύρω και εδώ γύρω στους 40-50 πόντες. Ώρα για φαγητό, αλλά πρώτα απολύμανση χεριών. Μυρίζει ωραία και δεν θέλει ξεβγάλμα. Αυτά εδώ είναι κολοκυθανθή, ντόπιοι. Και αυτό είναι αγριογούρουνο, με φρέσκες πατάτες τηγανιτές και τηγανιτό κολοκυθά. Και καρότο. Όχι. Όλη η φύση σε μια μπουκιά. Πεντανόστιμο είναι. Και για να δούμε την υπερ σπεσιαλιτέ, το αγριογούρνο, το οποίο είναι πάρα πολύ μαλακό.
κόβεται με το πιρούνι. Και επίσης πάρα πολύ νόστιμο. Να είστε καλά, γεια σας κύριε Ευγένεια. Γεια σας. Γεια σας. Ωρα καλή. Ευχαριστούμε. Και αφού φάγαμε και φορτίσαμε μπαταρίες, συνεχίζουμε την εξερεύνηση. Ήρθαμε στο Βρυσοχώρι. Είναι το βορειότερο από τα κεντρικά Ζαγόρια και ουσιαστικά είναι το βορειότερο χωριό όλων των Ζαγορίων. Μετά από εδώ είναι ο ΑΟΣ και ξεκινάει ο Δήμος Κόνιτσας. Την Κόνιτσα και τη γύρω περιοχή του Δήμου της θα τη δείτε αναλυτικά σε άλλο επεισόδιο Happy Traveler. Στην είσοδο του χωριού συναντάμε το γεφύρι της Κουίτσας. Αυτά εδώ τα χωριά στο κεντρικό και βόρειο Ζαγόρι κάηκαν από τους Γερμανούς. Σε αντίθεση με τα άλλα κάτω, Αρίστη και Πάπιγκο, που δεν τα άγγιξαν οι Γερμανοί. Και γι' αυτό το λόγο αυτά εδώ, παρότι έχουν κάποια παλιά και όμορφα κτίσματα, δεν είναι τόσο όμορφα γιατί καταστράφηκαν και ξαναχτίστηκαν. Μαντέψτε από πού παίρνει το όνομά του το Βρυσοχώρι. Ναι, έχει πολλά νερά και πολλές βρύσες. Είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα ζαγορίτικης αρχιτεκτονικής. Και αφού εξερευνήσαμε το Βρυσοχώρι, πάμε να δούμε και τον ποταμό ΑΟ και τη γέφυρα που τον διασχίζει. Ήρθαμε στη γέφυρα του ΑΟΥ. Αυτός είναι ο ποταμός ΑΟΣ. Η αλήθεια είναι πως ο σωστός τρόπος για να προφέρεις το ποτάμι είναι ΑΟΣ. Αλλά για κάποιο περίεργο λόγο μου βγαίνει ΑΟΣ. Μου έχει κολλήσει ΑΟΣ. Ο ποταμός ΑΟΣ έχει συνολικά 260 χιλιόμετρα μήκος. Από αυτά, τα 70 χιλιόμετρα είναι στην Ελλάδα και τα 190 χιλιόμετρα είναι στην Αλβανία. Σε άλλο μας επεισόδιο αυτής της σεζόν, ταξιδεύουμε στην Αλβανία παράλληλα με το ποταμό ΑΟ, από τη στιγμή που μπαίνει στη γειτονική χώρα μέχρι το σημείο που εκβάλλει στην Αδριατική θάλασσα. Ωραία, πέτυχα και ένα ζευγάρι με ένα μικρό αυτοσχέδιο τροχοσπιτάκι και πήρα ιδέες. Το επόμενο διάστημα θα διαμορφώσουμε το βαν μας, έτσι να είναι λίγο πιο λειτουργικό, να έχει μέσα ένα υποτυπώδες κρεβάτι, τέλος πάντων να είναι πιο εύκολη όλη η κατάσταση που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν και μικρά αυτοκινούμενα έτοιμα μέσα με τα πάντα, αλλά το δικό μας σκεπτικό ήταν ότι αυτό εδώ το όχημα θέλουμε και να βάζουμε θέσεις κανονικά για να μετακινούμαστε οικογενειακώς, αλλά και να μπορεί να γίνει μια διαμόρφωση σε κάποια ταξίδια για να μπορούμε να κάνουμε τέτοιες εκδρομές σαν αυτές, στις οποίες είμαι μόνος, μένω μέσα και ναι, μετακινούμε σαν ομάς. Το μέρος εδώ δίπλα στη γέφυρα του ΑΟΥ είναι τόσο όμορφο που αποφάσισα να μείνουμε τελικά εδώ απόψε για να μπορούμε να αράζουμε μες στο βαν και να απολαμβάνουμε τη θέα. Το νερό του ποταμού είναι δροσερό αλλά όχι υπερπαγωμένο. Αυτό σημαίνει ότι το μπανάκι παλεύεται. Μια βουτιά στον ΑΟΥ επιβάλλεται. Και επειδή το μπάνιο ανοίγει την όρεξη, αράζουμε να φάμε κάτι. Στήσαμε, αράξαμε και είμαστε έτοιμοι να ετοιμάσουμε ένα πολύ υγιεινό σνακ δίπλα στο ποτάμι. Θα φτιάξουμε μια κρέμα αβοκάντο για να βουτήξουμε τα πιτατάκια μας. Και για να φτιάξουμε την κρέμα αβοκάντο έχουμε ένα mini blender ταξιδιωτικό. Αυτό εδώ. Τρελό gadget.
το ανοίγουμε και βάζουμε σιγά σιγά μέσα τα συστατικά της κρέμας αβοκάντο που θα είναι αβοκάντο, μια πορτοκαλί πιπεριά, έχω κρεμμύδι που με κέρασαν εδώ στο χωριό κατεβαίνοντας, λαδόξιδο 2-1, υπερταξιδιωτικό, πάντα έχουμε τέτοια στην τσάντα μας, έχω και μουστάρδα, Παπαδημητρίου είναι όπως το λαδόξιδο από την Καλαμάτα, αυτή εδώ είναι μουστάρδα με μέλι και φτιάχνεται με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, είναι τέλεια. Και ναι, όλα αυτά θα μπουν μέσα στο μπλεντεράκι, θα γίνει κρέμα και θα βουτήξουμε τα πιτατάκια μας. Τα οποία είναι απλά πιτάκια ψημένα στο φούρνο με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και αλάτι. Υπάρχουν σε διάφορες γεύσεις, αυτά είναι τα απλά που είναι ό,τι πρέπει για βούτες. Ωραία, νομίζω είναι έτοιμο. Για να δούμε τι κάναμε. Οχο, τρελή γκουρμεδιά. Είναι πεντανόστιμο. Μαζεύουμε και φεύγουμε από εδώ. Ήρθαμε στο μέρος που θα μείνουμε απόψε. Έχει κι άλλο άτομο με βανάκι και έχει άτομα που κάνουν κάμπινγκ. Αράζουμε στο βαν, αντιγράφουμε τις κάρτες και έχουμε επισκέψεις. Γεια. Ξαπλώσαμε, έχει τέλεια δροσούλα και για λίγη ώρα αφήνουμε ανοιχτά την πόρτα για να βλέπουμε το φεγγάρι. Καληνύχτα. Καλημέρα, ξημέρωσε. Αυτός είναι ο δρόμος που πηγαίνει από το Παλιοσέλι που ήμασταν εχθές προς τη Σεπέλοβο και είμαστε λίγο έξω από ένα μέρος που λέγεται Γιφτόκαμπος. Αυτός είναι ένας ξενώνας που δέχεται και τροχόσπιτα. Τι όμορφο σπίτι. Γεια σου Άκη. Γεια χαρά, ευτυχή. Τι γίνεται, είσαι εδώ στο ξενώνα, έτσι. Ναι, εδώ στο Γιφτόκαμπο, στο Ζαγόρι. Έρχεσαι μόνο το καλοκαίρι εδώ πέρα? Όχι, εδώ ζω μόνιμα. Εδώ μόνιμα. Μόνο καλοκαίρι, ναι. Και εδώ έχετε ξενώνα, αλλά έρχονται και ας πούμε βανάκια, τροχόσπιτα εδώ και τέτοια. Ναι, είμαστε ανοιχτοί στους ταξιδιώτες με αυτοκίνητα. Είναι εδώ, έχουμε το πανδοχείο, έχει τα δωμάτια, αλλά ο χώρος προσφέρεται και για αυτοκινούμενα, οπότε. Είναι χαρά μας να φιλοξενούμε έτσι ανθρώπους που ταξιδεύουν με βανάκια, γιατί έχουν και όμορφη κουλτούρα. Διάβασα κριτικές ότι έχετε και ωραία κουζίνα εδώ πέρα, ιδιαίτερα πράγματα. Ναι, είναι αλήθεια. Η κουζίνα μας είναι φυτοφαγική. Ναι. Προσπαθούμε να κάνουμε έτσι όμορφα πράγματα και άλλες εκδηλώσεις με γιόγκα, με πεζοπορίες. Εργαστάσεις για να συνδεθούμε περισσότερα και να έρθουμε πιο κοντά στη φύση. Και προσπαθούμε για ό,τι το καλύτερο. Είναι όμορφο. Και αυτή εδώ είναι η Τύμφη. Εδώ είναι, ναι, η νοτιότερη ας πούμε, κορυφή της Τύμφης. Λέγεται Τσουμάκο, είναι 250, η οποία δεν είναι και πολύ γνωστή, δεν ορειβατείται αρκετά, θα έλεγα. Μόνο εμείς εδώ που ανεβαίνουμε τρέχοντας και κάνουμε να δούμε το ηλιοβασίλεμα. Και ναι, ζούμε εδώ στην αγκαλιά της Τύμφης. Ξυπνάμε και κοιμόμαστε παρέα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη κιόλας. Ευχαριστούμε κι εμείς.
Αυτός ο δρόμος πάει για γυφτό καμπό και τον ξενώνα που μείναμε χθες το βράδυ που είναι εδώ δίπλα. Και στο βάθος, αν συνεχίσεις, βρίσκεις το Βρυσοχώρι και το Ηλιοχώρι. Τώρα, πηγαίνουμε προς τα εδώ, που είναι η Βοβούσα και η Βάγια Κάλτα. Εντάξει, φοβερή διαδρομή και ο δρόμος, παρότι χωματόδρομος, είναι καλός. Πηγαίνουν δυο ταχύ. Πίνασα. Μπάρα σοκολάτας με 20% πρωτεΐνη. Και αυτή είναι γεύση φουντούκι. Με τόση δραστηριότητα στο βουνό, χρειαζόμαστε την πρωτεΐνη μας. Επικό σκηνικό, επικό σνακ. Συνεχίζουμε. Ό,τι και αν πει κανείς για την ατελείωτη ομορφιά της Πίνδου, είναι λίγο. Και μπορεί πρακτικά η οροσειρά της Πίνδου να είναι τεράστια, κάθε σπιθαμή της όμως είναι το ίδιο μαγική. Η οροσειρά της Πίνδου κυριαρχεί σχεδόν σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Ξεκινάει χοντρικά από το οροπέδιο της Κοριτσάς και καταλήγει στον Κορινθιακό κόλπο. Είναι ένα τεράστιο σύμπλεγμα βουνών, κορυφών, υψηπέδων, κοιλάδων και φαραγγιών που διασχίζει την υπηρετική Ελλάδα με κατεύθυνση από βορειοδυτικά προς νότιο-ανατολικά και έχει μήκος που αγγίζει τα 230 χιλιόμετρα, ενώ το μεγαλύτερο πλάτος είναι σχεδόν 70 χιλιόμετρα. Συχνά όμως, όταν λέει κάποιος Πίνδος, αναφέρεται κυρίως στην ορεινή περιοχή του νομού Γρεβενών, Ιωαννίνων και Τρικάλων, εδώ στην καρδιά. Εδώ στην καρδιά του Εθνικού Δρυμού, που τον πρώτο λόγο έχει το πράσινο. Τον πρώτο λόγο έχει η φύση. Εν τω μεταξύ, όσο οδηγεί, το σκηνικό και αλλάζει, αλλά παραμένει πάντα το ίδιο όμορφο. Και φυσικά σε κάνει να αναρωτιέσαι, πόσες τέτοιες όμορφες διαδρομές υπάρχουν στην Ελλάδα. Ποια είναι η δικιά σας αγαπημένη διαδρομή για οδήγηση σε κάποιο σημείο της χώρας μας? Περάσαμε από την άλλη μεριά του βουνού και βρήκαμε πάλι το ναό. Το ναό που είχαμε συναντήσει εκεί πέρα ανάμεσα σε Βρυσοχώρι και σε Παλιοσέλη. Τον συναντάμε και εδώ, λίγο πάνω από τη Βοβούσα. Ουσιαστικά φτάσαμε στη Βοβούσα. Από εδώ ξεκινάει το χωριό. Και αυτή είναι η παλιά στρατιωτική γέφυρα του ναού, την οποία περνάνε τα αυτοκίνητα. Εκεί υπάρχει και ένα γραφικό πέτρινο γεφύρι από αυτά που υπάρχουν άπειρα εδώ στην περιοχή. Και το σκηνικό γύρω-γύρω κατά πράσινο. Πάμε στη Βοβούσα. Είμαστε στη Βοβούσα, στο Ανατολικό Ζαγόρι. Για κάποιους το πιο όμορφο χωριό στην Ελλάδα, κυρίως χάρη στη γεωγραφική του θέση, μέσα στη Βάγια Κάλτα, δίπλα στον ποταμό ΑΟ. Στο κέντρο του χωριού βρίσκεται το πιο χαρακτηριστικό του αξιοθέατο, αυτό το πέτρινο μονότοξο γεφύρι, το οποίο φτιάχτηκε το 1748 από τον Αλέξιο Μίσιο. Η Βοβούσα έχει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Είναι το μοναδικό χωριό της Ελλάδας που χωρίζεται στη μέση από ένα ποτάμι. Κοιτάξτε πώς καθρεφτίζεται το γεφύρι στο ποτάμι. Wow. Η Βοβούσα έχει περίπου 115 επίσημα μόνιμους κατοίκους και βρίσκεται σε υψόμετρο 1000 μέτρων. Να το και το κεντρικό καφενείο του χωριού. Εκτός από καφέ, να δοκιμάσουμε και τίποτα. Όλο και κανένα γλυκάκι θα έχει. Ελληνικός καφές και γλυκό του κουταλιού. Συγκεκριμένα αυτό είναι κίτρο. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Στο μεταξύ τρώμε ένα από τα αγαπημένα μας σνακ, γλυκό ή αλμυρό, πίνουμε καφεδάκι αυθεντικό ιταλικό και πάντα θυμόμαστε να πλένουμε τα χέρια μας και να φροντίζουμε την υγιεινή των χεριών.
Επίσης, βρείτε μας στο Instagram, ακολουθήστε και εμένα και την Ηλέκτρα αλλά και το λογαριασμό της εκπομπής μας Happy Traveler GR και βρείτε μας και στο Facebook, όπου κάθε εβδομάδα ανακοινώνουμε τους νέους προορισμούς αλλά και όλους μας τους διαγωνισμούς. Τα λέμε σε λίγο! Πίσω στο ταξίδι μας εξερευνούμε την αγαπημένη μας Ήπειρο και συγκεκριμένα την περιοχή του Ανατολικού Ζαγορίου στην Πίνδο. Αφήσαμε πίσω μας τη Βοβούσα και οδηγούμε παράλληλα με το ποτάμι τον Αό με κατεύθυνση νότια προς την περιοχή της Βάγια Κάλντα. Φτάσαμε στο καταφύγιο της Βάγια Κάλντα, ακριβώς δίπλα στο ποτάμι, ένα από τα πιο όμορφα σημεία της περιοχής. Καλησπέρα από το καταφύγιο Βάγια Κάλντα Βοβούσας. Το αρκουδόρεμα μακριά από εδώ. Από εδώ το αρκουδόρεμα 50 λεπτά μετά από διαμονοπάτι ε6. Θα υπάρχει ένας πολύ ωραίος χώρος δίπλα στο ποτάμι, στον οποίο κατασκηνώνει άπειρος κόσμος. Μεγάλος χώρος κατασκήνωσης με άπειρες σκηνές. Και από εδώ ξεκινάει μονοπάτι που πηγαίνει παράλληλα με το ποτάμι. Αυτό το μονοπάτι συνεχίζει και οδηγεί στην καρδιά του Εθνικού Δρυμού της Βάγια Κάλντα. Αυτό που λένε τον πυρήνα του Δρυμού. Αυτή εδώ η περιοχή της Ελλάδας, η καρδιά της Πίνδου, η Βάγια Κάλντα, είναι το μέρος που ζουν οι περισσότερες αρκούδες που έχουμε στη χώρα μας. Το λέω έτσι και γελάω νευρικά, ελπίζω απλά να μην συναντήσουμε καμία. Περπατάς και ακούς το ποτάμι. Εδώ είναι ένα αρκετά στενό πέρασμα του ΑΟΟΥ που το νερό έχει αρκετά δυνατή ροή και δημιουργούνται κάποιες βάθρες, οι λεγόμενες βάθρες του παπά ή λάκκος του παπά. Γεια σας! Γεια! Από εδώ από το λάκκο του παπά υπάρχει ένας κομματόδρομος που πηγαίνει νότια προς το Μέτσοβο και υπάρχει ένα ορειβατικό μονοπάτι το ε6 που πηγαίνει ανατολικά προς το πυρήνα του Εθνικού Δρυμού της Βάγια Κάλντα παράλληλα με το ποτάμι και κάποια στιγμή συναντάει το αρκουδόρεμα. Το ποτάμι εδώ έχει ωραίο βάθος και σου φωνάζει να βουτήξεις, αλλά θα κάνω υπομονή. Ο ΑΟΣ, χωρίς αμφιβολία, είναι από τα πιο όμορφα ποτάμια της Ελλάδας. Και σε αυτό σημείο είμαστε ακόμα πιο ψηλά, ακόμα πιο κοντά στις πηγές του, που σημαίνει το νερό είναι ακόμα πιο κρύο. Έχω και παπουτσάκια νερού, αλλά προτιμώ να μείνω με τα παπούτσια πεζοπορίας και να τα βρέξω, γιατί πρώτον θα στεγνώσουν αμέσως, κάνει πολύ ζέστη, και δεύτερον έχουν πολύ πιο χοντρές σόλες και μπορώ να πατάω άνετα σε αυτές τις πέτρες του ποταμού, τις μεγάλες. Μπισκοτάκια βανίλιας με κομμάτια μαύρης σοκολάτας και χωρίς καθόλου ζάχαρη. Πάμε πάνω! Θέλει πολύ προσοχή. Τα καταφέραμε! Είμαστε στο μονοπάτι που βασικά είναι ένας ωραίος δασικός χωματόδρομος. Εκεί πάμε. Τώρα είμαστε στο μονοπάτι ε6,
που πηγαίνει στο Αρκουδόρεμα, στον πυρήνα της Βαγιακάλτα και πάνω στις λίμνες. Εμείς θα πάμε μέχρι τη Σμίξη, εκεί που σμίγουν τα δύο ποτάμια. Φτάσαμε πάλι στο ποτάμι. Ξανασυναντάμε τον αγαπημένο μας ΑΟ. Έχει και άμμο εδώ πέρα. Τι μέρος. Φτάσαμε στα σμίγματα, το σημείο που σμίγει ο ΑΟΣ με το Αρκουδόρεμα, που έρχεται από τη Βάγια Κάλτα, προς τα εκείνο πυρήνας του Εθνικού Δρυμού, και επίσης προς τα εκεί είναι οι βάθρες του Αρκουδορέματος, ένα πανέμορφο μέρος που δεν θα πάμε τώρα, αλλά θα πάμε κάποια άλλη φορά. Στο χάρτη αυτό εδώ το ρέμα γράφει Αρκουδόρεμα, αλλά έμαθα ότι αυτό δεν είναι το πραγματικό του όνομα. Αυτό εδώ είναι το ρέμα της Βάγια Κάλτα, έτσι το λένε οι ντόπιοι, επειδή κατεβαίνει από τη Βάγια Κάλτα. Το Αρκουδόρεμα είναι πιο πάνω και συνεχίζει σε αυτό εδώ το ποταμάκι που έρχεται και μπαίνει στο ναό. Εδώ στα σμίγματα, όπως τα λένε, δημιουργούνται φυσικές πισίνες και ο κόσμος κάνει μπάνιο. Εντάξει, μια βουτιά μετά από τόσο περπάτημα πρέπει να την κάνουμε. Ωραία, είναι μπούζι, είναι κρύο. Ωραία, φίλε. Γάργαρο παγωμένο νερό. Εδώ έχει ένα μικρό καταρακτάκο. Μαγεία! Μαγεία! Προσοχή εδώ στις βουτιές, είναι ρηχά. Επιστροφή. Σε καμιά ώρα, αν πηγαίνουμε με γρήγορο ρυθμό, θα είμαστε στο καταφύγιο. Και αν το πάμε τρέχοντας, θα φτάσουμε ακόμα πιο γρήγορα. Είμαι έτοιμος για αγώνες βουνού. Η αλήθεια είναι ότι θα προτιμούσα να έχω το ποδήλατο. Αλλά τέλος πάντων. Από εδώ είναι ο ορεινός δρόμος που πηγαίνει προς Μέτσοβο. Εμείς πηγαίνουμε από εκεί προς καταφύγιο Βάγια Κάλτα. Φτάσαμε και στο λάκκο του Παπά και τώρα έχουμε λίγο ακόμα. Εδώ παρεπτόντως θα μπορούσαμε να είχαμε αφήσει το αυτοκίνητό μας και να είχαμε συνεχίσει με τα πόδια. Μέχρι εδώ έρχεται κανονικό και ταχύ. Και συνεχίζουμε στο τελευταίο κομμάτι της διαδρομής που είναι το μονοπάτι δίπλα στο ποτάμι. Λέει ότι σε 15 λεπτά θα είμαστε στο καταφύγιο. Εντάξει, μάλλον θα το κάνουμε πιο γρήγορα. Να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Το ότι κάνω κάτι εγώ δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάτε να το κάνετε όλοι. Ειδικά το τρέξιμο σε ορειβατικό μονοπάτι είναι κάτι που θέλει αρκετή εξάσκηση για να το κάνεις με ασφάλεια. Και όπως πάντα λέμε στα ταξίδια μας, η ασφάλεια πάνω απ' όλα. Άσε που μερικές φορές το να πηγαίνεις αργά και αραχτά σε βοηθάει να απολαύσεις περισσότερο το φυσικό περιβάλλον. Επιστρέψαμε! Να είμαστε πάλι πίσω. Γεια! Κάναμε σχεδόν 25 με 30 λεπτά, μισή ώρα. Ωραία. Πάμε να βρούμε κάτι να φάμε.
Μια τέτοια επική μέρα δεν θα μπορούσε να μην ολοκληρωθεί με ένα φανταστικό γεύμα. Εδώ πέρα στο καταφύγιο Βάγια Κάλτα, που είχαμε αράξει το αυτοκίνητο και κάναμε βόλτα στην αρχή, λένε ότι έχει φανταστικό φαγητό. Ήρθε η ώρα να το διαπιστώσουμε. Χυλοπίτες, ντόπιες, με μοσχάρι και μια απλή σαλάτα. Πριν φάμε όμως, απολύμανση χεριών. Βάζω Ήπειρο μαζί με Κρήτη, τις περιοχές με το καλύτερο φαγητό στην Ελλάδα. Τέλειο το φαγητό, δεν έμεινε τίποτα. Στο μεταξύ παντού περιφέρονται κότες. Και γλυκάκι κουταλιού κεράσι. Ωραία για ποδήλατο. Εδώ είναι το πιο κοντινό σημείο στο καταφύγιο που μπορείς να κάνεις μπάνιο. Το βουνό που βρίσκεται εδώ από πάνω λέγεται Αυγό και εδώ υπάρχει κάτι περίεργο. Όταν βρέχει, ό,τι νερό πέσει από αυτή τη μεριά του βουνού Αυγό πηγαίνει στο ναό και καταλήγει στην Αδριατική. Οτιδήποτε σταγόνα πέσει από εκείνη την πλευρά του βουνού πάει στον Ασπροπόταμο, μετά από 2-3 ποτάμια φτάνει στο Βενέτικο, στον Αλιάκμονα και στο Θερμαϊκό Κόλπο, δηλαδή στο Αιγαίο. Άρα εδώ όταν βρέχει το μισό νερό πηγαίνει στην Αδριατική, το άλλο μισό πηγαίνει στο Αιγαίο. Τελικά θα μείνουμε εδώ απόψε. Το μέρος είναι και όμορφο και πολύ ασφαλές για διανυκτέρευση με σκηνή, βάνη, αυτοκίνητο και αύριο το πρωί, με το φως ημέρας, θα πάμε να δούμε κάποια άλλα μέρη εδώ κοντά που θέλουμε πολύ να δούμε. Και μετά θα φύγουμε, να επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη. Αλλά απόψε, εδώ, στο καταφύγιο της Βάγια Κάλτα. Απ' έξω δηλαδή, εκεί πέρα στο κάμπινγκ. Ο καλύτερος τρόπος για να κλείσει η μέρα με φάτσα κάρτα το φεγγάρι. Άλλο ένα βράδυ στο σκοτάδι, ψάχνω να βρω έναν θησαυρό. Μία κοπέλα, ένα χάδι, καλοκαιρινό μυστικό. Πού είσαι, πού είσαι, έφαγα τον κόσμο όλο να σε βρω. Πού είσαι, πού είσαι, πού είσαι, μωρό μου γλυκό. Καληνύχτα. Καλημέρα. Τι ωραία να ξυπνάς μέσα στη φύση. Ώρα να αναχωρήσουμε από εδώ. Ωραία ήτανε. Θα ξανάρθουμε οικογενειακώς.
και πείτε μου πώς μπορείς να έρχεσαι σε τέτοια μέρη και να μην θες να επιστρέψεις. Γιατί όταν έρχεσαι εδώ, το είναι σου καταλαβαίνει ότι είμαστε πλασμένοι για τη φύση. Οδηγώντας νότια από τη Βοβούσα, βγήκαμε στον επαρχιακό δρόμο Μετσόβου Κήπων και συναντήσαμε το χωριό Φλαμπουράρι. 76, αυτά εδώ τα χωριά στο Ανατολικό Ζαγόρι δεν είναι πάρα πολύ γνωστά, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφα. Δεν έχεις καταλάβει ελληνικό χωριό αν δεν φας γλυκό του κουταλιού. Και εδώ σε αυτή την περιοχή έχει εξαιρετικά γλυκά του κουταλιού. Αυτό είναι σίκο, καριδάκι και αυτό εδώ κολοκύθα. Και φυσικά ένας ελληνικός καφές για να τα συνοδέψεις. Γεια μας. Και το σίκο αλλά και το καριδάκι τέλεια, αλλά για να δοκιμάσουμε και την κολοκύθα. Αυτό είναι και τραγανό. Νομίζω το αγάπησα περισσότερο από τα άλλα. Και αφού ήπιαμε το πρωινό μας καφεδάκι και φάγαμε το πρωινό μας το γλυκάκι, μπήκαμε πάλι στο αυτοκίνητο και συνεχίσαμε την οδήγηση σε αυτό το καταπράσινο σκηνικό. Συνεχίζοντας προς το δρόμο που πηγαίνει στη λίμνη των πηγών ΑΟΟΥ, συναντάμε μία από τις πιο όμορφες λίμνες ολόκληρης Ελλάδας. Είναι η λίμνη με τα νούφαρα. Κοιτάξτε πως είναι! Σαν να βγει και από παραμύθι είναι, λες και θα πεταχτεί καμιά νεράιδα. Δεν είναι μεγάλη, αλλά τα νούφαρα καθώς και τα δέντρα που υπάρχουν γύρω γύρω την κάνουν πάρα πολύ όμορφη. Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν ποτέ αυτή η χώρα θα σταματήσει να μας εκπλήσει με τις ομορφιές της. Σε όσα μέρη και αν έχουμε πάει, όσα πράγματα και αν έχουμε δει, πάντα θα υπάρξει εκεί έξω κάτι που θα μας αφήσει με το στόμα ανοιχτό. Κάτι που θα μας κάνει να αγαπήσουμε τη χώρα μας λίγο ακόμα παραπάνω. Ήρθαμε να δούμε το τελευταίο φυσικό αξιοθέατο αυτής της εκδρομής μας, το φράγμα του ΑΟΥ με την τεχνητή λίμνη ΑΟΥ. Και παρότι αυτή η λίμνη είναι τεχνητή, πρώτον είναι ένας πλούσιος υδροβιότοπος και δεύτερον είναι ένα πανέμορφο φυσικό τοπίο. Από εδώ λοιπόν φεύγει ο ΑΟΣ. Αυτό το πανέμορφο ποτάμι 260 χιλιόμετρων, το μοναδικό ποτάμι στην Ελλάδα που πηγαίνει προς τα βόρεια, πηγαίνει βόρεια και δυτικά, μπαίνει στην Αλβανία και μετά από 160 χιλιόμετρα στη γειτονική χώρα καταλήγει στην Αδριατική θάλασσα. Κάπου εδώ αποχαιρετούμε την πανέμορφη τεχνητή λίμνη, αποχαιρετούμε τον ναό, αποχαιρετούμε την Ήπειρο, αυτή την πανέμορφη περιοχή της Ελλάδας. Εννοείται θα ξανάρθουμε, έχει πάρα πολλές ομορφιές αυτό το μέρος και πολύ ωραία φαγητά. Μπαίνουμε τώρα στο αμάξι και επιστρέφουμε στη βάση μας στη Θεσσαλονίκη. Το ταξίδι μας στην Ήπειρο θα συνεχιστεί και σε άλλο επεισόδιο της φετινής σεζόν, όπου θα εξερευνήσουμε την Γκόνιτσα και τη γύρω περιοχή. Και σε άλλο επεισόδιο ακολουθούμε τη διαδρομή του ποταμού ΑΟΥ στη γειτονική μας χώρα την Αλβανία, όπου κάνουμε ένα επικό road trip μέχρι την Αλβανική Ριβιέρα. Για την ώρα βρείτε μας στο Facebook, το Instagram και στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάνουμε live μεταδόσεις και ανεβάζουμε βιντεάκια για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούμε στην εκπομπή. Και εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Happy Traveler. Μέχρι τότε, να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια! Yeah!